φακός του Κάλυμνο News βρίσκεται στο Παρθεναγωγείο. Είναι ο χώρος που θα στεγάσει την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Πολλές εργασίες εσωτερικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Οι πρώτες εικόνες από το ισόγειο του Παρθεναγωγείου είναι ότι οι αίθουσες έχουν εκενωθεί, βάφονται. Αλλά για περισσότερες άλλες πληροφορίες θα πάμε. Καλημέρα, Θεολόγο. Καλημέρα. Ανά και ο αντιδήμαρχος είναι εδώ. Όλοι είναι παρόντες. Όλοι είναι παρόντες. Και ο κύριος Πασχάλης, ο Μιχάλης, ο μέτρο των ελαιοχρωματιστών. Άρα να ξεκινήσω καλύτερα από τον Μιχάλη μου. Μιχάλη, για πέτουσα παρακαλώ. Τι χρονοδιάγραμμα έχεις από το Δήμο, γιατί μιλάμε για ιδιωτικό συνεργείο, έτσι, για να περατώσεις τις εργασίες. Το γρηγορότερο. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ναι, οι διαταγές είναι αυτές. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ναι, αφού τώρα πας να μου κάνεις λίγο πολιτικάντικες απαντήσεις. Το πολύ μία εβδομάδα εγώ έχω φύγει από μέσα. Και τι να κάνεις? Θα βάψουμε εσωτερικό χώρο το κάτω ρόφο και προς το παράθυρο. Και τελειώνεις. Όλος ο χώρος ενιαίο μέσα από κάτω. Δηλαδή στις τάξεις, ας πούμε, έτσι. Στις τάξεις. Όλες οι τάξεις. Θα είναι έτοιμες. Ο κάτω όροφος. Και κουφώματα, κάγκελα, όλα αυτά θα γίνει. Μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα. Υπογράφηκε το συμβόλαιο. Ναι. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Οργασμός εργασιών στο Παρθεναγωγείο. Σάββατο πρωί είμαστε εδώ στο Παρθεναγωγείο, όπου θα στεγαστεί η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Ήδη έχουν αδειάσει οι αίθουσες. Έχουν μείνει κάποια λίγα πράγματα τα οποία φεύγουν και αυτά. Το συνεργείο των ελαιοχρωματιστών εδώ και τρεις μέρες έχει ξεκινήσει εργασίες. Θα βαφτεί ο κάτω όροφος εσωτερικά και εξωτερικά, τα κόμματα και τα πάντα, προκειμένου να είναι έτοιμο. Όπως είπε και ο κ. Πασχάλης, μια εβδομάδα θα έχει τελειώσει και θα έχει φύγει από εδώ, για να έρθει μετά το συνεργείο να το τοποθετήσει υπολογιστές, δίκτυα και άλλα πράγματα, προκειμένου μέσα στον Οκτώβριο να γίνουν τα εγκαίνια και να λειτουργήσει η Ακαδημία προς λήψη, θα πω, κάποιων Καλυμνίων. Δεν νομίζω. Πατριωτών εισαγωγικά που εξακολουθούν να βάζουν εμπόδια στη λειτουργία της Ακαδημίας. Να μην χαλάμε αυτές τις ωραίες στιγμές. Περιμένουμε να λειτουργήσει, να ξεκινήσει να λειτουργεί η Ακαδημία και μετά θα πούμε και τα ονόματα κάποιων που ακόμα και σήμερα προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα να εμποδίσουν, να καθυστερήσουν τη λειτουργία της Ακαδημίας. Καταρχά, αυτό που λέτε είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή ότι υπάρχουν συμπατριώτες που να μην θέλουν να λειτουργήσει η σχολή, το βλέπω λίγο έτσι δύσκολο. Που θέλουν να καθυστερήσει η λειτουργία της σχολής, να χαθεί η χρονιά. Δηλαδή, συγγνώμη. Μόνο και μόνο για μικροπολιτικά παιχνίδια ή για ψηφιδωρικούς καθαρά λόγους. Η ερώτηση είναι από πολιτικούς παράγοντες ή από πολίτες ή από ιδιώτες. Προφανώς οι πολιτικοί υποκινούν πολίτες για να κάνουν τέτοιου είδους θέματα. Δυστυχώς για αυτούς η Ακαδημία θα λειτουργήσει φέτος. Το διαβέβαιωσε και ο υπουργός Ναυτιλίας χθες, ο κύριος Κουβέλης, που θα είναι παρόν στα εγκαίνια. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν κι άλλοι μαζί του. Η Δημοτική Αρχή έχει ενστερνιστεί αυτό το όραμα από την αρχή. Έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για αυτό το θέμα. Και θα είμαστε ευτυχείς που ένα όνειρο όλων των Καλυμνίων, τον περισσότερο μάλλον Καλυμνίων, ένα διαχρονικό όνειρο, θα πραγματοποιηθεί και επιτέλους θα έχουμε μια ανώτατη σχολή, τη σχολή εμπορικού ναυτικού της Καλυμνίου. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, ωραίες ειδήσεις ακούσαμε. Προβληματισμένοι είμαστε από αυτά που καταγγείλατε δημόσια και ότι τις επόμενες ημέρες θα αναφερθείτε σε ονόματα πολιτικών παραγόντων. Είναι η λειτουργία της Ακαδημίας, να ολοκληρωθεί η κατάσταση και θα τα πούμε και μετά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ρωτήσω και τον αγαπητό μου θεολόγο, που είναι ντυμένο στα πράσινα. Ως Παναθηναϊκός, βέβαια. Παναθηναϊκός. Λοιπόν, για να και θεολόγο μου τώρα, εσύ πως τι είσαι εδώ? Εγώ είμαι εδώ για να βάλω και εγώ το χεράκι μου, ένα λιθαράκι, να συντομεύσει η κατάσταση. Δηλαδή, συγγνώμη, είσαι δηλαδή μαζί με το συνεργείο σου. Με το συνεργείο μου και βγάζω με τους πινάκους ό,τι υπάρχουν μέσα. Ντουλάπες, καρέκλες. Για να διευκολύνεται το έργο του ιδιώτη ελαιοχρωματιστή. Για να τελειώσει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Γι' αυτό από ό,τι φαίνεται. Αυτό που είπε προηγουμένως ο συνάδελφός σου, γιατί ναι, παλιά ήσουν και τώρα ήσουν ελαιοχρωματιστής. Και είναι ακόμα, αλλά εντάξει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν καταφέρουν μέσα στο τέλος της εβδομάδας. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα, σε 8 μέρες δηλαδή περίπου. Το πρόβλημα είναι τα κουφώματα τώρα, τα οποία είναι η προεργασία που γίνεται. Μετά όταν δουλεύουν τα ρολά και τέτοια, πετάνε και φεύγουν. Έπειτα οι ανθρώποι δουλεύουν.
Δεν είναι συνεργείο δηλαδή του καφέ και του φραπέ. Ναι. Πες κάνεις είναι δραστήριο, τον παρακολουθώ, τον ξέρω χρόνια. Θέλω να μου συγχαρήσω πάρα πολύ.